Μαζί μας η Ντίνα Κογκάκη, πρόεδρος του Συλλόγου Εμπορευμαλλήλων της Αθήνας, για να συζητήσουμε τα εργασιακά τους. Ντίνα, πόσα χρόνια είστε χωρίς σύμβαση εργασίας? Από το 2012, η τελευταία κλαδική σύμβαση που είχε υπογραφεί στο εμπόριο και μάλιστα με μείωση ήταν το 2012, όταν ο μισθός διαμορφωνόταν στα 860 μεικτά για τους εμποροϋπάλληλους. Και από τότε μέχρι τώρα? Από τότε μέχρι σήμερα οι εμποροϋπάλληλοι είναι με ατομικές συμβάσεις εργασίας που αποτυπώνουν βασικά τα θέλω του εργοδότη, οι ατομικές συμβάσεις. Γι' αυτό και λέμε για μεσαιωνικές συνθήκες εργασίας, χαμηλούς μισθούς. Ναι. Αν αναλογιστούμε ότι τώρα ο μισθός που παίρνουν εμποροϋπάλληλοι στην πλήρους απασχόληση είναι στα πλαίσια, στα όρια του κατώτερου, δηλαδή στα 713 ευρώ μεικτά. Τι σημαίνει εμποροϋπάλληλο στα θέλω του εργοδότη, δηλαδή μπορεί να μπει μέσα στο κατάστημα, στο πολυκατάστημα, στο σούπερ μάρκετ και να κάνει τα πάντα? Κοιτάξτε να δείτε, η κλαδική σύμβαση των εμποροϋπαλλήλων, όπως όλες οι κλαδικές συμβάσεις, όριζαν και τα μισθολογικά και μια σειρά ζητήματα που είχαν να κάνουν με το ωράριο, τα προγράμματα, τα ρεπό, τις άδειες, θεσμικά ζητήματα που επιδόματα, θεσμικά ζητήματα που αφορούσαν το σύνολο των εργαζομένων του κλάδου και ισχύαν για όλους τους εργαζόμενους. Αυτό έχει πάψει πλέον να ισχύει, οπότε ισχύει ένα πενθήμερο, 40ωρο που μπορεί να γίνει και 6ήμερο και 7ήμερο και με όλους τους νόμους που έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια, ναι. Διευθέτηση ας πούμε του ωραρίου, που σημαίνει ότι ο εργοδότης μπορεί να σε έχει 5 ώρες, 6 ώρες, να σου δίνει όποτε θέλει το ρεπό σου, να σου δίνει όποτε θέλει την άδεια. Θέλουμε χρόνο το ρεπό και τις οικογένειές μας. Το ρεπό δίνεται όποτε θέλει ο εργοδότης, ενώ οι εμποροϋπάλληλοι ας πούμε είχαν κατεκτημένο το κυλιόμενο ρεπό. Ξέρανε δηλαδή για όλο το χρόνο πότε θα έχουν ρεπό, πώς θα είναι οι βάρδιές τους, πρωινή βάρδια, απογευματινή βάρδια, το 8ωρο διαμορφωνότανε στα πλαίσια της κλαδικής σύμβασης κτλ. Εξήγησε μας τώρα με το σχέδιο για σύμβαση εργασίας στον κλάδο σας, τι ζητάτε, πού επικεντρώνετε? Στο πρώτο που επικεντρώνουμε, γιατί είναι ένα ζήτημα που πονάει τους εμποροϋπαλλήλους, είναι ο μισθός. Ναι. Ο μισθός. Είναι αυτό που λένε οι εμποροϋπαλλήλοι. Πονάει τους πάντες αυτό βέβαια. Πονάει τους πάντες και με την ακρίβεια δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που μας λένε τώρα και στις περιοδίες της εξορμής, στη Γενική Συνέλευση, στις συζητήσεις που κάνουμε με τους συναδέλφους, ότι μπορεί να πληρώνονται στο τέλος του μήνα, 5-6 του μήνα, δεν έχουν φράγκο στη τσέπη τους. Γι' αυτό λέμε ότι και συζητάμε και με τους συναδέλφους μας για 920 ευρώ βασικό μισθό στους εμποροϋπάλληλους. Κάνουμε μία προσπάθεια συλλογικά μέσα από γενικές συνελεύσεις, από συσκέψεις, με σωματεία, με τους συναδέλφους μας σε χώρους δουλειάς να διαμορφωθεί ένα τέτοιο σχέδιο που ο κάθε εμποροϋπάλληλος να βλέπει τον εαυτό του μέσα. Έχει αυτό απήχηση στον κόσμο, αυτή η προσπάθεια που κάνετε? Έχει, δηλαδή, γιατί ακουμπάει. Στη Γενική Συνέλευση έρχεται, στο χώρο εργασίας το συζητάει με το συνδικάτο. Έχει ανοίξει, να σας πω, είναι χαρακτηριστικό ότι γιατί την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Κυριακή, κάναμε Γενική Συνέλευση των εμποροϋπαλλήλων. Ένα από τα βασικά θέματα που είχαμε ήταν η συζήτηση πάνω στο σχέδιο κλαδικής σύμβασης. Ναι. Παίρνοντας υπόψη το τι είναι αυτό που απασχολεί, που πονάει τον εμποροϋπάλληλο. Και σε αυτό βρίσκει έδαφος, έχει βρει έδαφος μέσα σε κάθε χώρο να ανοίξει συζήτηση το πώς θέλουμε εμείς να δουλεύουμε, τι μισθό θέλουμε για να μπορούμε να τα βγάζουμε πέρα και δεν μιλάμε για τρέλες, μιλάμε για μισθό που να μπορεί σήμερα να ικανοποιεί βασικές μας ανάγκες. Ένα είναι αυτό, εντάξει, προφανώς όταν συζητάς για το μισθό του εργαζόμενου, ο εργαζόμενος είναι το βασικό πράγμα που τον ενδιαφέρει γιατί πρέπει να ζήσει με αυτό. Συνθήκες εργασίας είναι το δεύτερο που βάζετε? Το δεύτερο και βασικό είναι τα ωράρια και τα προγράμματα εργασίας, ναι. Που διαμορφώνονται τώρα, έτσι όπως έχει η κατάσταση, ναι. Σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης, ναι. Και κάνουν λάστιχο τη ζωή του εμποροϋπαλλήλου. Έχουμε συναδέλφους που βρίσκουν δεύτερη και τρίτη δουλειά για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα, ναι. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, το τετράωρο μπορεί να γίνει 8ωρο, γιατί έτσι θέλει ο εργοδότης, μπορεί να γίνει 10ωρο. Εμάς η δικιά μας πραγματικότητα είναι ότι οι εμποροϋπάλληλοι δουλεύουν 7 μέρες την εβδομάδα και δεν είναι υπερβολή. Είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε μηχανές. Η Κυριακή αργία είναι δική μας. Αρκεί να πάμε στο εκπτωτικό που δουλεύουν χιλιάδες
στα Σπάτα από χιλιάδες συνάδελφοί μας που δουλεύουν από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο 7 ημέρες την εβδομάδα. Είναι χαρακτηριστικά αυτά που έχουμε καταγγείλει και οι παρεμβάσεις που έχουμε κάνει το τελευταίο διάστημα στις αποθήκες μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ που οι συνάδελφοί μας φτάνει να δουλεύουν 14 και 16 ώρες. Δεν υπάρχει πρόβλημα για τη σωματική ακριότητα εκεί? Γι' αυτό μετράμε. Προχθές είχαμε ένα νεκρό σε μια αποθήκη shop. Είναι αποθήκη ηλεκτρονικού εμπορίου, 38 ναι. χρονών συνάδελφό μας, ο οποίος σκοτώθηκε. Ναι. Έχουμε το εργατικό ατύχημα στα Τζάμπο, με τρεις ακατεμένους συνάδελφούς μας. Από ό,τι μαθαίνουμε, η κορυφή του Παγόβουνου είναι αυτά. Γι' αυτό μιλάμε για προδιαγραμμένο έγκλημα. Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάμε για τις συνθήκες εργασίας, για τα ελλειπή μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζόμενων. Και μπορεί να είμαστε και πολύ ελαστικοί στο να μιλάμε για ελλειπή μέτρα. Ναι. Μιλάμε για ανύπαρκτα μέτρα. Ναι. Υπάρχει από την άλλη εντατικοποίηση, χρονοδιαγράμματα και κυνήγι στόχων ανέφικτων. Ναι. Είναι χαρακτηριστικό για να μιλάμε αυτό που λέει ότι σε μία ώρα θα βάλεις 80 κυβότια, ότι μπορεί να αποτυπώνεται στη ατομική σου σύμβαση ότι είσαι ταμείας, αλλά ο ταμείας θα κάνει και τη δουλειά του αποθηκάριου, θα κάνει και τη δουλειά της καθαρίστριας, ακόμα και τη δουλειά του λογιστή και ό,τι άλλο, ό,τι άλλη εργασία υπάρχει σε ένα εμπορικό κατάστημα. Ναι. Ένα ατέλειωτο τρέξιμο, μια ατέλειωτη πίεση, που αυτό έχει σοβαρές επιπτώσεις στη σωματική ακεραιότητα και στην υγεία, για να μην μπούμε για τις προεκτάσεις στην ψυχική υγεία των εργαζομένων. Κανένας έλεγχος δεν γίνεται. Είναι χαρακτηριστικό να σας πω εργατικό ατύχημα στα Τζάμπο, με τρεις τραυματίες. Ναι. 12 η ώρα το εργατικό ατύχημα, από τις 12 η ώρα προσπαθούσαμε να επικοινωνήσουμε για να έρθει έλεγχος από το ΚΕΠΕΚ. 5.30-6 ώρα το απόγευμα. Ζητάμε ελέγχους, γίνονται μετά από ένα μήνα, 20 μέρες. Όμως ο εργαζόμενος πάει κάθε μέρα στη δουλειά του. Τώρα, αυτή είναι μια πραγματικότητα που βιώνεται, αυτή είναι και μια πραγματικότητα που διεκδικείται με την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που παλεύεται. Έρχεται η απεργία, η πανεργατική, μια πανεργατική μεγάλη μάχη για τους εργαζόμενους. 9 του Νοέμβρη. Τώρα, γιατί ένας εμποροϊπάλληλος να πει ότι εγώ θα μπω μπροστά, θα απεργήσω, να χάσω και το μεροκάματο, να κινδυνέψω ενδεχομένως και με μια άλλη είδους αντιμετώπιση, έως και απόλυση? Θα σας πω αυτό που είπε χαρακτηριστικά μια συναδέλφισά μας στη Γενική Συνέλευση. Υπάρχουν χίλιοι λόγοι σήμερα. Χίλιοι λόγοι για να πεις ως εδώ και να βγεις μπροστά. Το είπε πολύ χαρακτηριστικά. Ο μισθός δεν μας φτάνει. Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Δουλεύουμε μέσα σε χώρους εργασίας που σακατευόμαστε. Οι εργοδότες μας έχουν τρελαθεί από τα κέρδη. Αν δείτε δημοσιεύματα που τώρα βγάζουν τους τζίρους τους, βλέπουμε ότι δεν χάνουμε όλοι, δεν ζούμε όλοι με το άγχος αν θα έχουμε στις 15 του μήνα να ταΐσουμε τα παιδιά μας, αν θα μας κόψουν το ρεύμα. Είναι γενικότερα οι εξελίξεις που όλους μας αγανακτούν και μας εξοργίζουν, αλλά δεν φτάνει αυτό. Χρειάζεται τώρα με αυτά που έχει ο κλάδος, με τις γενικότερες εξελίξεις που υπάρχουν, ακρίβειας, για την παιδεία, για την υγεία. Όλα αυτά δηλαδή που συζητάνε οι εργαζόμενοι μέσα στους χώρους δουλειάς να γίνουν κριτήριο και να μπουν μπροστά να οργανώσουν την απεργία. Εμείς αυτή την προσπάθεια κάνουμε μέσα στους χώρους, με τα μέλη του σωματείου, με συζήτηση. Έδωσε η Γενική μας Συνέλευση μια δυναμική και με το σχέδιο, γιατί ο εμποροϊπάλληλος σου λέει: γι' αυτό θα παλέψω. Τώρα θέλουμε να αυξηθούν οι μισθοί μας, θέλουμε να δουλεύουμε με ωράρια ανθρώπινα, με προγράμματα που να μπορούμε να βλέπουμε τα παιδιά μας, να έχουμε χρόνο να ξεκουραστούμε. Θέλουμε να πηγαίνουμε στη δουλειά μας και να γυρίζουμε ασφαλείς στο σπίτι μας και όχι σακατεμένοι. Η κυβέρνηση λέει: εγώ σας στηρίζω. Θα σας δώσω κάτι για επίδομα, κάτι για να θερμανθείτε. Θα αυξήσω και τον κατώτατο μισθό για δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη φορά. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Υπάρχει μια συζήτηση, έρχομαι εγώ, θα αλλάξω τα πράγματα. Μην ανησυχείτε. Αυτό επηρεάζει τους συναδέλφους σας? Κοιτάξτε, στον κλάδο μας δεν είναι ότι δεν τα παρακολουθούν οι εργαζόμενοι, αλλά πραγματικά γελάνε. Με τι θα μπορέσει να ζήσει και να τα βγάλει πέρα? Με ένα επίδομα? Με ένα βάουτσερ? Γελάνε πραγματικά. Και να σας πω κάτι, είναι αυτά που λένε η κυβέρνηση,
η αντιπολίτευση, ότι περιμένετε, θα δούμε, εκφράζονται και μέσα στο κίνημα με τις λογικές ότι οι αγώνες δεν φέρουν αποτελέσματα, δεν γίνεται τίποτα, καθίστε εδώ πέρα, θα έρθουν κάποιοι άλλοι σωτήρες. Εμείς λέμε καμία αναμονή σε αυτά, καμία αναμονή, έχουμε πείρα. Έχουμε πείρα να περιμένεις κάποιος άλλος να σου λύσει το πρόβλημα και εσύ να σε στην απέξω. Οι εργαζόμενοι πραγματικά είναι στα κάγκελα. Το θέμα είναι αυτό που νιώθουν, η οργή, η αγανάκτηση, να γίνει συλλογικός αγώνας. Γι' αυτό και εμείς στο καλεσμά μας λέμε ελάτε στο σωματείο, μαζί εδώ πέρα, συλλογικά, οι συνάδελφοι, να συζητήσουμε, να οργανώσουμε σε κάθε χώρο με αυτά που ζούμε, με αυτά που βιώνουμε και πραγματικά στις 9 του μήνα να βουλιάξει η Αθήνα, να κλείσουν εμπορεμάγαζα, να μην λειτουργήσουν αποθήκες, με τους απεργούς απ' έξω. Υπάρχουν τέτοιες προϋποθέσεις, δεν είναι εύκολη μια μάχη, δεν λύνονται όλα με μια απεργία, γι' αυτό λέμε αγώνες, σωματεία δυνατά, μαζικά και πραγματικά η απεργία να αποτελέσει εμφαλτήριο και για άλλους αγώνες, ακόμα και σε εμάς στον κλάδο μας, στο να οργανωθούν κινητοποιήσεις και να πάμε με αυτόν τον τρόπο και για την υπογραφή κλαδικής σύμβασης. Ευχαριστούμε πολύ.